Κύριε Κύρτσο, σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. 151 ναι και ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση χθες το βράδυ. Πώς σας φάνηκε? Νομίζω είναι δυσάρεστη η εικόνα και της κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή έχουμε περιστρεφόμενες πόρτες βουλευτών. Άλλα λένε, άλλα κάνουν, άλλα υποστηρίζουν. Οι περιστρεφόμενες πόρτες έφτασαν τώρα και στην Ελλάδα? Γιατί ήξερα ότι υπήρχαν μόνο στις Βρυξέλλες. Ναι, εδώ έχουμε άλλου είδους. Δηλαδή είσαι πολιτικός και μετά πας στα λόμπι, πας πάνω σε ένα επάγγελμα ή σε ένα διορισμό. Ναι. Και αυτές είναι, και σε αυτές πρέπει να κάνουμε κριτική. Και εδώ έχει περιστρεφόμενες πόρτες, δηλαδή από κόμμα σε κόμμα. Από κόμμα σε κόμμα και κυρίως από αντιπολίτευση σε συμπολίτευση. Διότι υποτίθεται ότι όλοι αυτοί, ορισμένοι τουλάχιστον, έχουν εκλεγεί σαν αντιπολίτευση και μετατράπηκαν σε συμπολίτευση έναντι πολιτικών ανταλλαγμάτων, έτσι όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Ναι, και αυτό είναι δυσάρεστο, δηλαδή ο κόσμος που κουβαλάει όλα τα προβλήματα, γιατί είμαστε ακόμα σε βαθιά κρίση, βλέπει χειρισμούς και κουνάει το κεφάλι του. Είναι απαξίωση του δημοκρατικού μας συστήματος και αυτό έχει σημασία και για την αξιοπιστία και για την αποτελεσματικότητά του. Δεν κάνουμε δηλαδή κριτική για την κριτική. Η τοξικότητα που επικρατεί στο ελληνικό κοινοβούλιο σας απασχολεί καθόλου? Με απασχολεί, διότι θα φτάσουμε έτσι σε συνθήκες ακραίας πόλωσης στις εκλογές, στις ευρωεκλογές, Μάιο ή Οκτώβριο, και είναι φανερό ότι χρειάζεται συνεννόηση για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων. Θα περάσει βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση, αυτό είναι σχεδόν βέβαιο, αλλά βέβαια δεν υπάρχουν συμβόλαια στην πολιτική, θα το δούμε στην εξέλιξη. Σωστά. Αλλά αν κρίνουμε από τα δείγματα γραφής που δίνει σαν κυβέρνηση, θα πρέπει να περιμένουμε μια αντιπολίτευση της καταστροφής. Οπότε δεν φτάνει που μας έχει φορτώσει με νέα προβλήματα, αλλά δεν νομίζω ότι θα παίξει παραγωγικό ρόλο. Όπως δεν παίζει παραγωγικό ρόλο σαν κυβέρνηση, δεν θα παίξει παραγωγικό ρόλο και σαν αντιπολίτευση. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός ευνηδίασε, διαβάζοντας τη ρηματική διακοίνωση της Συμφωνίας των Πρεσπών που έφτασε τελικά. Mm-hmm. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Εδώ είναι η μπλόφα της μπλόφας, δηλαδή υπάρχουν τα αγάλματα του Γκρουεύσκη, αλλά δεν είναι ο Μέγας Αλέξανδρος αυτό που βλέπετε στο κέντρο των Σκοπίων. Είναι ο έφυπος Καβαλάης, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι θέμα, λέει, εθνότητας, αλλά είναι θέμα ηθαγένειας. Και αυτό προσδιορίζεται με τη ρηματική διακοίνωση, αλλά δεν προσδιορίζεται πλήρως στο Σύνταγμα. Επομένως, έχουμε δύο πολιτικές γλώσσες. Αυτοί που χρησιμοποιούν για την εσωτερική πολιτική στα Σκόπια και αυτοί που χρησιμοποιείται για να σπρώξουν τη συμφωνία στην Αθήνα. Δηλαδή, αν ακούσει κανείς τον Ζάεφ, ο οποίος λέει έχουμε μακεδονική γλώσσα, μακεδονικό έθνος, μακεδονικό στρατό και είμαστε η παγκόσμια Μακεδονία, εμείς προερχόμαστε πια από άλλον πλανήτη. Δηλαδή δεν φτάνει που είναι εθνικά επιζήμια η συμφωνία, αλλά υπάρχει και μια στιμπεγνία επικοινωνιακής κορυδίας, στην οποία, εντάξει, το ΖΑΕΦ τον περιμέναμε να πρωταγωνιστήσει, αλλά να πρωταγωνιστεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ποιος από τους δύο έχει να κερδίσει περισσότερα, μένοντας πολύ πιστός σε αυτά που οι Αμερικάνοι και οι Γερμανοί θέλουν? Εγώ νομίζω ότι έχουν κάνει, εντάξει, ο ΖΑΕΦ ενδεχομένως να κερδίσει, θα δούμε τώρα, γιατί έχει ανοίξει μεγάλα μέτωπα. Καταρχήν έχει ένα εσωτερικό μέτωπο σημαντικό, δηλαδή έχει καπελώσει διάφορους, έχει ξεγοράσει κάτι. Αυτά δεν είμαι και ειδικός τώρα στην εσωτερική πολιτική της γειτονικής χώρας, αλλά όλα αυτά υποθέτω θα μετρήσουν. Και το άλλο που έχει κάνει είναι έχει ανοίξει ένα μέτωπο με τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν είναι η δύναμη που ήταν, ναι, αλλά είναι δύναμη σκληρή. Δηλαδή μπορεί να μην έχει δυνατότητα παρέμβασης στη γειτονική χώρα, ενδεχομένως, δεν ξέρω, αλλά μπορεί να κάνει τη δουλειά μέσω Συρίας, μέσω Μολδαβίας, μέσω Ουκρανίας. Επομένως μπαίνουμε σε μια πόλωση και θα πληρώσουμε ένα λογαριασμό για να διευκολύνουμε την ενσωμάτωση της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ και ενδεχομένως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί ακριβώς το κάνουμε αυτό. Δηλαδή δεν έχουμε, σίγουρα δεν έχουμε εθνικό συμφέρον. Και επειδή συζητάω εδώ, γιατί εννοώ στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες τους θεσμούς, ναι, επισήμως θα κάνουμε όλα αυτά για να αποτρέψουμε την ρωσική διείσδυση. Στους διαδρόμους πάντως, όπως συζητάω,
Μου λένε ότι η ρωσική διείσδυση σε οικονομικό επίπεδο δεν υπάρχει σημαντική. Είναι σημαντικότερη η κινέζικη διείσδυση από τη ρωσική. Ο Τσίπρας, κατά την άποψή μου, δύο πράγματα επέτυχε. Είχε βάλει κάτι απαράδεκτες υπογραφές με πρόσθετα μέτρα. Επομένως, τον ξεφορτώσαν από ορισμένα μέτρα. Δηλαδή, του βάλαν τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και συνέχεια τον αφήσανε κάπως πιο χαλαρό. Αλλά τα μέτρα συνεχίζονται. Για παράδειγμα, γλιτώσαμε τη μείωση στις παλιές συντάξεις. Αλλά εφαρμόζεται η μείωση στις νέες συντάξεις, που θεωρείται και διαρθρωτικό μέτρο. Και κέρδισε και ορισμένα καλά προεκλογικά λόγια, τα οποία θα μπορούσε να είχε κερδίσει αν δεν είχε κάνει το πείραμα του 2015 και αν είχε μια καλύτερη και πιο αξιόπιστη οικονομική πολιτική, χωρίς να βλάψει τα εθνικά συμφέροντα. Αλλά ο τρόπος που τα κέρδισε όλα αυτά και οι παρεμβάσεις απ' έξω σε εθνικό θέμα, γιατί είναι άλλο η παρέμβαση στα οικονομικά που υπάρχει βάσει των συνθήκων μια συνυπευθυνότητα. Στα εθνικά θέματα δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο από αυτό που συνέβη. Κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δέχεται από τις Βρυξέλλες ή από οποιαδήποτε άλλη πρωτεύουσα παρέμβαση σε εθνικό θέμα. Γράφει ιστορία ο Τσίπρας με αυτή την έννοια, με αρνητική βέβαια έννοια. Αυτά όμως όλα όσα συνέβησαν, και αν κρίνουμε και από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που βλέπω, τις Opinion Poll για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι του κάνουν καλό δημοσκοπικά και πολιτικά, μάλλον τον αποδυναμώνουν, κατά την άποψή μου τουλάχιστον. Παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια την Ευρώπη, κάθε φορά που η Ελλάδα κάνει κάτι και δεν της αρέσει, να παρεμβαίνει δυναμικά προκειμένου να αλλάξουν όλα αυτά. Σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, όχι μόνο δεν βλέπουμε να μας αποτρέπουν σε αυτά που σχεδιάζει η κυβέρνηση, αντιθέτως βλέπουμε και υποστηρικτικές εμφανίσεις, όπως ήταν αυτές των Αμερικανών και της κυρίας Μέρκελ. Τι σημαίνει όλο αυτό για τον τρόπο που λειτουργούμε εμείς προς τους Ευρωπαίους? Ναι, σημαίνει ότι οι Ευρωπαίοι έχουν σταθερές απόψεις για ό,τι πρέπει να γίνει στα Δυτικά Βαλκάνια εδώ και δεκαετίες. Και οι Αμερικάνοι επίσης. Και εμείς είχαμε μέχρι το Τσίπρα σταθερές απόψεις ότι δεν έπρεπε να γίνουν ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι είναι σταθεροί στις επιδιώξεις τους στα Δυτικά Βαλκάνια. Κατά την άποψή μου, κάνουν λάθος σε ορισμένους υπολογισμούς, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα μας. Το νέο στοιχείο είναι η προσαρμογή του Τσίπρα σε αυτή τη στρατηγική και στις υποδείξεις. Οι προηγούμενοι κράτησαν μια απόσταση ασφαλείας, προσπάθησαν να κάνουν το καλύτερο δυνατόν μέσα σε ένα πλαίσιο αρκετά δύσκολο. Άρα δεν άλλαξε τίποτα από την πλευρά των Ευρωπαίων και των Αμερικανών. Αυτοί τα ίδια λέγανε πριν 10 και 15 χρόνια. Άλλαξε όμως η στάση της ελληνικής κυβέρνησης με ευθύνη και υπογραφή του κ. Τσίπρα. Παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή τα βιντεάκια που ανεβάζετε στο YouTube και είναι πολύ επιτυχημένη μέθοδος επικοινωνίας. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε. Πρέπει να εξυγχρονιστώ κι εγώ. Καλά κάνετε. Θα μας εξηγήσετε λίγο ποια είναι η απαράδεκτη νέα κανονικότητα στην Ελλάδα? Η απαράδεκτη νέα κανονικότητα. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι έχουμε αφήσει την κρίση πίσω και ότι τέλος πάντων είμαστε μια χαρά. Θα σας πω χαρακτηριστικά. Την τελευταία τετραετία διπλασιάστηκε το ιδιωτικό χρέος. Ό,τι χρωστάγαμε οι ιδιώτες, επιχειρηματίες, νοικοκυριά, πολίτες σε ασφαλιστικά ταμεία, εφορία και τράπεζες, είναι σήμερα επί δύο από ό,τι ήταν το 2014. Μόνο αυτό που αναφέρω είναι ανατριχιαστικό. Δηλαδή, 10 δις ευρώ είναι η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία σε ετήσια βάση. Ναι. Δηλαδή, δεν φτάνει αυτά που πληρώνουμε, αλλά έχουμε και μπαίνουμε μέσα, δηλαδή με την έννοια ότι έχουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές, 10 δις ευρώ επιπλέον το χρόνο. Mm-hmm. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, κανείς δεν ασχολείται με αυτό. Έχουμε πέσει έξω, διότι και εγώ ήμουν σε αυτή την κατηγορία πριν 10 χρόνια, το 60% των μικρομεσαίων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Κανείς δεν έχει ασχοληθεί ακόμα μαζί μας και κανείς δεν έχει οργανώσει τη λεγόμενη δεύτερη ευκαιρία, που είναι κανόνας ευρωπαϊκός. Δηλαδή, όταν πέφτει κάποιος έξω και δεν είναι δόλια η πτώχευση, τρέχουν να δουν τι συμβαίνει και θα του δώσουν δεύτερη ευκαιρία σε όφελος της οικονομίας. Εδώ, αυτοί που πέσαμε έξω. Το 80% τουλάχιστον από αυτούς που φτάσαμε έξω εξαιτίας της κρίσης. Και δεν έχει πάρει κανείς ένα τηλέφωνο, δεν έχει δει τι γίνονται αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν 50-άριδες, τώρα έχουν γίνει 60-άριδες, κουβαλάνε προβλήματα, έχουν διαλύσει οικογένειες κτλ. Τίποτα με αυτούς. Έχουμε 1 εκατομμύριο ανέργους, υπάρχουν βέβαια εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, εκ των οποίων 150-200.000 έχουν σταματήσει να διεκδικούν θέσεις εργασίας, αλλά παραμένουν άνεργοι, δηλαδή έχουν απογοητευτεί. Και από αυτούς παίρνουν
επίδομα ανεργίας από το 1 εκατομμύριο 14%, 140.000. Οι άλλοι, οι 860.000, είναι εντελώς ακάλυπτοι. Έχουμε τους συνταξιούχους, οι οποίοι είναι πιο φτωχοί από ό,τι ήταν το 2014, αλλά ο φιλεύσπραγνος, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Μητσοτάκης για τον Τσίπρα, πρωθυπουργός, κατάφερε να μην μειωθούν ξανά οι παλιές συντάξεις, αλλά βέβαια έχει εξαφανίσει το ΕΚΑΣ, έχει αυξήσει τις κρατήσεις επί των συντάξεων, έχει μειώσει δραστικά τις νέες συντάξεις, έχει μειώσει τα ΕΦΑΠΑΞ, τα έχει μειώσει όλα. Επομένως, ποια κανονικότητα είναι αυτή, να μου την περιγράψετε, γιατί θέλω να πάρω κι εγώ μέρος σε αυτήν, να απαλλαγώ από τις υποχρεώσεις που δημιούργησα με την κρίση και όλα αυτά. Νομίζω ότι ο κόσμος πια είναι στα όρια της αντοχής του και αυτή η προπαγάνδα του Τσίπρα ότι δήθεν μας έβγαλε από μια κρίση που ο ίδιος δημιούργησε, γιατί είχαμε πληρώσει το λογαριασμό, το βασικό λογαριασμό της κρίσης, αλλά αυτός δημιούργησε ένα νέο λογαριασμό το 2015, νομίζω είναι αποθητική. Αποθητική σε αυτούς που καταλαβαίνουν ποια είναι η οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα. Από εδώ και πέρα πιστεύετε ότι ο Πρωθυπουργός θα μπορέσει να κυβερνήσει κανονικά? Μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία έχει 145 βουλευτές από το πρώτο κόμμα και κάποιους άλλους οι οποίοι πιθανότητα να αλλάζουν στην πορεία. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό στο τέλος. Χωρίς να είναι μια σταθερή συμπαγής ομάδα δεύτερη όπως ήταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Εδώ αυτό πώς λέγεται τώρα? Εντάξει, ο καθένας το προσδιορίζει, ο πρόεδρος του Μητσοτάκης το είπε κουρελού. Τι να σας πω εδώ, μπορεί να δώσεις διάφορους χαρακτηρισμούς που είναι εύστοχοι. Θα σας πω όμως δεν υπάρχει κανονικότητα, τίποτα κανονικό. Όλα αυτά είναι μια κατάπτωση του δημοκρατικού συστήματος. Και το θέμα είναι αν το πάθημα του ελληνικού λαού έχει γίνει μάθημα. Δηλαδή, άμα θα πάμε στις επόμενες εκλογές, που θα γίνουν, μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουν γίνει οι εκλογές, και θα δούμε πόσες δυνάμεις θα κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τον αποδυναμώσουν ή θα τον τιμωρήσουν? Εγώ θα πρότεινα να τον τιμωρήσουν, διότι αν ανοιχθούν τέτοιες συμπεριφορές, θα τις ξαναβρούν μπροστά τους. Τι θα γίνει με τον καμένο? Θα τον στείλουν σπίτι τους? Μάλλον θα τον στείλουν. Μήπως θα επινοήσουν νέους καμένους? Δηλαδή θα απαλλαγούμε από τον καμένο για να μας έρθουν κανένα δύο με προδιαγραφές καμένου? Τι θα κάνουν με τη Χρυσή Αυγή? Θα συμπιέσουν τα ποσοστά της ή θα συνεχίσουν να την ανέχονται παρά το γεγονός? Η αλλαγή στάσης των πολιτικών, κύριε Κύρτσο, σε σχέση με την ψήφο εμπιστοσύνης και τη συμφωνία των Πρεσπών, διότι είδαμε κάποιοι που δεν έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, να συζητούν τώρα να ψηφίσουν τη συμφωνία των Πρεσπών. Είναι κυρίως, είμαστε σε μια φάση που υπάρχουν πολλοί εξέμπαρκοι. Έχουν αποδυναμωθεί κόμματα, δηλαδή δεν πρόκειται να δείτε στην επόμενη Βουλή ούτε το ποτάμι, ούτε του Σανέλ. Και επειδή ορισμένοι βλέπουν ότι το πολιτικό ρολόι μετράει το χρόνο και τελειώνει, είναι έτοιμοι για όλα. Δηλαδή για έναν διορισμό, μια διευκόλυνση, μια ανάσα ψυχολογική, όλα αυτά σε βάρος του εθνικού, του δημόσιου συμφέροντος, της οικονομίας και της κοινωνίας. Γι' αυτό λέω ότι αυτές οι συμπεριφορές είναι αχαρακτήριστες, αλλά πρέπει να τις περιμένουμε σε περιόδους μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και έτσι πολιτικού αποπροσανατολισμού. Έχουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές.